Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αριστοτρίτη, 3 Αυγούστου 2021. Πώς είστε, κυρία μου? Καλά είμαστε εσείς? Είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας το έχει ζητήσει μια φίλη, το οποίο έχει να κάνει με την εναντιωματική προκλητική διαταραχή που εμφανίζεται στα παιδιά. Και ρωτάει αυτή η φίλη, κυρίως με ενδιαφέρει, πώς μπορεί να εξελιχθεί σαν ενήλικα στο παιδί εάν δεν διαγνωστεί εγκαίρως. Παλιά δεν υπήρχε η κουλτούρα του ψυχολόγου και πώς μπορεί αυτός ο ενήλικας να βοηθηθεί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαταραχή αυτή για την οποία δεν έχουμε μιλήσει ιδιαιτέρως, άρα μας δίνει την ευκαιρία να το κάνουμε. Ναι, λοιπόν, η εναντιωματική προκλητική διαταραχή τη συναντάμε σε παιδιά, συνήθως στην εφηβεία, αλλά μπορούμε να το εντοπίσουμε και σε πιο μικρές ηλικίες. Είναι μια διαταραχή στην οποία τα παιδιά επί της ουσίας τι κάνουν, να το πω απλά, αγνοούν ή αμφισβητούν τα αιτήματα και τους κανόνες των ενηλίκων. Φέρονται να είναι παθητικά και βρίσκουν φάνταστους τρόπους να ενοχλούν τους άλλους, λέγοντας επιδεικτικά και σχεδόν προκλητικά κάθε φορά «όχι». Δηλαδή φεύγουμε από εκείνο το όχι της βρεφικής ηλικίας που είναι το αγαπημένο αυτόν τον terrible two, ναι, το οποίο βασικά δοκιμάζουν τον ενήλικα ακριβώς γιατί προσπαθούν τα παιδιά να αυτονομηθούν και πάμε στο συνειδητό όχι που το λένε συνειδητά ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι αυτόν θα ταλαιπωρήσει και θα ενοχλήσει τον άλλο. Συνήθως κατηγορούν τους άλλους, είναι προκλητικοί και όταν ερωτούνται γι' αυτό λένε ότι αυτά που τους ζητάμε να κάνουν είναι παράλογα και τους απαιτούμε από αυτούς πράγματα που δεν είναι σωστά και βρίσκουν έτσι και με χειραγωγικό τρόπο, μαζεύουν έτσι διάφορες φράσεις που μπορεί να έχουν ακούσει από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση και το δικαιολογούν την πράξη τους, δηλαδή μπορεί να σου πούν είμαι παιδί, είπες ότι τα παιδιά δικαιούνται ή τα παιδιά πρέπει να παίζουν, οπότε γιατί μου ζητάς να κάνω κάτι που αυτόν, κτλ. Κτλ. Είναι τα γενέθλια μου και δικαιούμαι, είναι η γιορτή μου και δικαιούμαι, ή έκανα αυτόν και δικαιούμαι, ή την τάδε μέρα μου το υποσχέθηκες. Και διάφορες έτσι δικαιολογίες. Αυτό φυσικά μπορεί να το εντοπίζουμε σε όλα τα παιδιά. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση της εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής προσωπικότητας, φαίνεται πάρα πολύ έντονο. Είναι μια διαταραχή που την συναντάμε στον DSM-5, στη συγκεκριμένο εδάφιο 313,81, για όποιοι θέλουν να ψάξουν. Οι συμπεριφορές αυτές είναι παρούσες σε όλα τα πλαίσια της ζωής του παιδιού. Και αυτόν το λέμε σχεδόν πάντα όσον αφορά τη διάγνωση. Δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε μια διάγνωση σε έναν παιδί και να είναι σωστή η οπτική γωνία που το κοιτάμε, πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα πλαίσια της ζωής του παιδιού εάν συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ας πούμε, πρέπει να συμβαίνει και στο σπίτι, πρέπει να συμβαίνει και στο σχολείο, πρέπει να συμβαίνει και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες ή επισκέψεις κάνει το παιδί στην κοινωνική του ζωή. Αλλά είναι έντονο αυτό το στοιχείο της προκλητικής συμπεριφοράς και ανυπακοής και πάντοτε η διάγνωση γίνεται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα που σίγουρα πρέπει να συμπεριλαμβάνει παιδοψυχίατρων οπωσδήποτε και κλινικό ψυχολόγων εκπαιδευμένων και με εμπειρία στα παιδιά στα παιδιά που έχουν αυτή τη διαταραχή. Σε ποια ηλικία μπορεί να παρατηρηθεί αυτή η διαταραχή, να υπάρχουν τα πρώτα σημάδια? Μπορεί να παρατηρηθεί και πριν από τα 9 έτη. Μπορεί να παρατηρηθεί δηλαδή και στα 6 και στα 7, αλλά πρόδειλα σημάδια μπορεί να δει κανείς και από τα παιδικά χρόνια του παιδιού, δηλαδή από τα πρώτα παιδικά, νηπιακά χρόνια του παιδιού, γιατί είναι παιδιά που είναι ιδιαίτερα ιδιόρυθμα, ιδιαίτερα δίστροπα, ωστόσο μπορεί και σαν διαταραχή να προκληθεί από ένα σημείο και μετά τη ζωή του παιδιού ή λόγω του γεγονότων που μπορεί να επισυμβούν στο περιβάλλον, ή δύσκολων φάσεων ζωής που μπορεί να περάσει το ίδιο το παιδί και να προκληθεί κάτι τέτοιο. Ενώ να
να φανεί μετά. Έχουμε καθόλου στοιχεία για το αν υπάρχει γενετικός παράγοντας στην εμφάνιση της εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής προσωπικότητας? Ναι, σίγουρα υπάρχει γενετικός παράγοντας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, ακόμη και γενετικός παράγοντας να υπάρχει, αν θα εκδηλωθεί ή όχι. Λέμε ότι πάντοτε παίζουν ρόλο πάρα πολλοί τομείς και όχι μόνο ένας. Okay. Η φίλη ρωτάει, στην περίπτωση που ένα παιδί είχε αυτήν τη διαταραχή και δεν είχε διαγνωστεί εγκαίρως, πώς μπορεί να εξελιχθεί ως ενήλικας? Εννοεί ότι δεν έχει διαγνωστεί ποτέ? Ναι, λέει συγκεκριμένα, κυρίως με ενδιαφέρει, λέει, πώς μπορεί να εξελιχθεί σαν ενήλικα στο παιδί αν δεν διαγνωστεί εγκαίρως, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε η κουλτούρα του ψυχολόγου, και πώς μπορεί αυτός ο ενήλικας να βοηθηθεί. Άρα έχει στο μυαλό της κάποιο πρόσωπο, το οποίο προφανώς έχει διαγνωστεί τώρα εκ των υστέρων σε ενήλικη ζωή, σε μια ηλικία άνω των 18, ότι πληρεί τα κριτήρια διάγνωσης της εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής προσωπικότητας. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης, γιατί αυτό το έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι σε όλα τα θέματα των ψυχικών διαταραχών και ιδιαιτέρως των διαταραχών προσωπικότητας, η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση στην παιδική και εφηβική ηλικία μπορεί να παίξει ένα κέριο ρόλο, και ακόμη και στην ανατροπή της διάγνωσης. Λέει όμως ότι δεν έτυχε αυτό το παιδί να διαγνωστεί, δεν υπήρχε η κουλτούρα η κατάλληλη, και το πώς μπορεί αυτό το παιδί στα 25, στα 30, στα 40 να λειτουργεί και αν μπορεί να βοηθηθεί από ένα σημείο και μετά. Ναι, λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν τα παιδιά και καθώς ενηλικιώνονται. Τα άτομα αυτά έχουν ισχυρή ανάγκη να έχουν τον έλεγχο και να κάνουν σχεδόν οτιδήποτε για να το αποκτήσουν. Άρα είναι άτομα που δεν μπορείς να τους πεις όχι σε τίποτα. Θέλουν τα πάντα. Θέλουν εδώ και τώρα αυτό που... Δηλαδή δεν έχουν καθόλου αίσθηση του ορίου, του κανόνα, του εδώ σταματάμε. Επίσης δεν έχουν καθόλου... Δεν νιώθουν την ανάγκη ή αρνούνται ακόμη την ευθύνη για αυτό που κάνουν. Δηλαδή αν κάνουν κάποια κακή συμπεριφορά, έχουν μια κακή συμπεριφορά, αν κάνουν κάτι κακό, δεν παίρνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους και δεν τους νοιάζει αν αυτόν ενοχλήσει τους άλλους, αλλά και πώς επηρέασε η συμπεριφορά τους αυτή τους άλλους. Πολύ γρήγορα παρατηρούν πώς αντιδρούν κοινωνικά οι άλλοι, δηλαδή βλέπουν χειραγωγικά πώς αντιδράς εσύ και χρησιμοποιούν αυτό που κάνεις ή την αντίδραση που έχεις προς όφελος τους. Δηλαδή θα σου πούν την τάδε μέρα έκανες αυτόν το πράγμα, γι' αυτόν και εγώ σήμερα θα κάνω αυτόν, επειδή εσύ εκείνη τη μέρα έκανες εκείνο. Επίσης δεν ανέχονται την αρνητικότητα, θέλουν να αντλούν ευχαρίστηση από τα πάντα και γενικότερα όταν υπάρχει σύγκρουση, κυριαρχεί ένα αίσθημα θυμού έντονο, έχουν εξάρσεις θυμού και επίσης θέλουν να αισθάνονται ότι νίκησαν τον καυγά. Δηλαδή στις λογομαχίες θέλουν να αισθάνονται ότι είπαν την τελευταία λέξη και κατατρόπωσαν τον λεκτικά συγκρούμενο συνομιλητή τους. Επίσης είναι παιδιά που καθώς μεγαλώνουν γίνονται ακόμα πιο έντονα, δίσκαπτα, απαιτητικά, ιδιόμορφα και ιδιόρυθμα. Τώρα, ανάλογα με διαταραχή προσωπικότητας, όπως η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας που μπορεί να ελοχεύει συνέχεια. Μπορεί να εκδηλωθεί, ναι, μπορεί να εκδηλωθεί. Έχουν γενικότερα χαμηλό επίπεδο ανοχής στη ματέωση και χαμηλό επίπεδο υπομονής και επιμονής. Άρα είναι παιδιά που είναι πιθανό να δούμε να αναπτύσσουν ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο λόγω της ελλιπούς γνώσης η οποία έχει προέρθει λόγω της συμπεριφοράς τους. Με ιδιαίτερη δυσκολία βγάζουν το γυμνάσιο και το λύκειο, καθότι δεν μπορούν να ακολουθούν κανόνες και τα σχολεία μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, ιδιαίτερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, είναι πολύ κανονιστικά, οπότε είναι πολύ δύσκολο αυτά τα παιδιά να τα βγάλουν, και παρατηρούμε επίσης σκασιαρχία και από το σχολείο και από το σπίτι, έχουμε συχνές φυγές από το σπίτι. Αλλά μπορούν να καταλήξουν και σε παραβατικές συμπεριφορές ως μέλη συμμοριών, κλικών και τα λοιπά, όπου εκείνοι να κινητοποιούν άλλα μέλη πιο εσωστρεφή,
να κάνουν διάφορες πράξεις για χάρη τους. Λοιπόν, τώρα, στην ενηλικίωση αυτόν μπορεί να ξεκινήσει με το να κάνουν μικροκλοπές ή γενικότερα, όχι όλοι, λέω κάποια πράγματα, δυσκολεύονται γενικότερα στο χώρο της εργασίας τους, με τα μέλη της οικογένειας τους, με τα μέλη του κοινωνικού περίγυρου που είναι μαζί τους. Γενικότερα είναι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι λόγω αυτής της κατάστασης που τους διακατέχει. Γι' αυτό και θα πρέπει και το πλαίσιο της οικογένειας, δηλαδή και η οικογένεια ίδια, να πάρει συμβουλές ψυχοεκπαίδευσης από ειδικούς, προκειμένου να μπορέσει να τους αντιμετωπίσει, πρωτίστως να κατανοήσει τι έχουν και κατά δεύτερον να τους αντιμετωπίσει. Το πλαίσιο πρέπει να είναι συνεπές, να υπάρχει μια συνέπεια, να υπάρχει δομή, να υπάρχουν συνέπειες για τη συμπεριφορά τους. Θα πρέπει να αποφεύγουμε να σχολιάζουμε οτιδήποτε αρνητικό έχουν κάνει και να γίνεται πηγή συνεχώς συγκρούσεων. Τώρα και για τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή, αλλά και τους ενήλικες που δεν έχουν λάβει έγκαιρη θεραπεία. Ή να προσέχουμε λίγο να μην αυξήνουμε τον τόνο της φωνής μας, να αποφεύγουμε να κάνουμε αγώνες ποιος έχει την εξουσία μέσα στο σπίτι, να δηλώνουμε αυτά που θέλουμε με σαφήνεια, να προσπαθούμε να τους ακούμε, να γίνονται όλες αυτές τις συζητήσεις ως επιδοπλίστως σε ιδιωτικά μέρη, γιατί ερεθίζει το να είναι μπροστά σε κοινό. Γενικά νιώθουν ότι αποκτούν δημοσιότητα και προσπαθούν να κάνουν ξεσπάσματα και να κάνουν εκδραματισμούς. Δραματισμούς θα έλεγα, ναι. Δηλαδή κρατάμε από τη δημόσια σφαίρα την επίπληξη, την θεραπευτική συζήτηση, την προσπάθεια θεραπευτικής παρέμβασης στην ιδιωτική σφαίρα για να γλιτώνουμε από τον κίνδυνο να πάρουν την ευκαιρία, να πάρουν το spotlight αυτά τα πρόσωπα, γιατί έχουν έτσι και ένα στοιχείο εκδραμάτισης, όπως είπες, δηλαδή μιας ανάγκης να βγάλουν προς τα έξω κάτι έντονο, το οποίο να είναι προκλητικό. Υπάρχει το στοιχείο της προκλητικότητας, ότι θέλει να προκαλέσει αναστάτωση. Ότι τρέφεται ένα τέτοιο πρόσωπο που έχει αυτή τη διάγνωση, τρέφεται από την αρνητική προσοχή που προκαλεί στο περιβάλλον. Μιλάμε για μια θετική ανατροφοδότηση που έρχεται μέσα από αρνητικές συνθήκες. Δηλαδή απολαμβάνουν αυτά τα πρόσωπα να δημιουργούν πανικό, απολαμβάνουν να αναστατώνουν τους άλλους, απολαμβάνουν να γίνεται χαμός γύρω τους. Άρα τους στερούμε αυτό το κίνητρο. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Και νομίζω ότι είναι μονόδρομος η ψυχοθεραπεία. Πρώτα απ' όλα η ψυχοδιάγνωση, η επαρκής διάγνωση και περιστατωμένη και βασισμένη πάνω σε συγκεκριμένα τεστ προσωπικότητας η διάγνωση για αυτή τη διαταραχή, αλλά και η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Τι πρόβλεψη θεραπείας έχει η διαταραχή αυτή? Εάν έγκαιρα, πάντα επισημαίνουμε το σημείο της εγκαιρότητας. Όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Γι' αυτό εγώ θα το ξαναπώ και το ξαναλέω και το ξαναείπα και θα το ξαναπώ. Τα παιδιά χρειάζονται οικογενειακό παιδό ψυχολόγο. Τελεία. Ναι. Ναι. Ακόμη και αν δεν έχουμε την παραμικρή δυσκολία με τα παιδιά μας, είναι καλό τα παιδιά μας να τα παίρνουμε σε κάποιον παιδοψυχολόγο που εμπιστευόμαστε, που εκτιμούμε, που θεωρούμε ότι ταιριάζουμε, να έχει ο παιδοψυχολόγος το ιστορικό των παιδιών. Άρα όταν αρχίσουμε να έχουμε δύσκολες συμπεριφορές, οι συμπεριφορές που μας προβληματίζουν, να προστρέξουμε αμέσως, τόσο ώστε να πάρουμε έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, έγκαιρη βοήθεια για να προλάβουμε τα χειρότερα. Γιατί εμείς, οι ψυχολόγοι της γενιάς μας, και της δικής μου και της δικής σου, όταν δουλεύουμε με ενήλικες, καλούμαστε και να διαγνώσουμε, αλλά και να επιλύσουμε προβλήματα τα οποία για χρόνια έχουν μαζευτεί και έχουν συσσωρευτεί. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο όταν έρχεται ένας έφηβος 16-17 χρονών, που έχει περίπου 15, 16, 13, 12 χρόνια
γαλουχηθεί και εκπαιδευτεί με έναν ανορίωτο πλαίσιο, χωρίς συνέπειες, έχει πάρει τα ενία του σπιτιού, έχει επί της ουσίας γονεοποιηθεί με το «έτσι θέλω» ο ίδιος, εξουσιάζει τους γονείς του και κάνει ό,τι θέλει αυτός και σου το φέρνουν εδώ και σου λένε «σε παρακαλώ, βοήθησέ μας» κτλ. Και είναι πολύ πιο δύσκολο, ακριβώς γιατί αυτό το παιδί έχει γαλουχηθεί όλα αυτά τα χρόνια να κάνει αυτό. Οι γονείς έχουν επί της ουσίας, τους έχει πάρει την γονική αρμοδιότητα. Βασικά είναι τα παιδιά του. Έχει αλλάξει όλο το σύστημα της οικογένειας. Και εσύ καλείς εκτός από τη διάγνωση, τη ψυχοεκπαίδευση μπρος τους γονείς, την ενδυνάμωση των γονέων, την ψυχοθεραπεία του ίδιου του παιδιού με συνεργασία με τον παιδοψυχίατρο και μια ανάσα πριν την ενηλικίωσή του, τουλάχιστον την νομική, να κάνεις τόσα πολλά πράγματα που είναι τόσο δύσκολο ταυτόχρονα και ταυτόχρονα όλο αυτό πρέπει να γίνει και γρήγορα, γιατί το ίδιο το πλαίσιο έχει φτάσει μέχρι το να είναι ανυπόφορη όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή να μην αντέχει άλλο. Και θέλει άμεση ανακούφιση. Οπότε έχεις ενέργεια θεραπευτική πρωτίστως για την ανακούφιση, η οποία είναι δύσκολη, και μετά να πας στη θεραπεία, αν προλάβεις και αν αντέξει το οικογενειακό σύστημα. Εγώ μιλούσα για πιο μεγάλες ηλικίες, 25-30. Λες, είμαστε λες ότι ακόμη και στα 16 χρόνια να πάμε να θυμηθούμε να πάμε στον παιδοψυχολόγο, ήδη είναι αρκετά αργά, από πολύ νωρίς. Εγώ μιλάω για αυτές τις διαταραχές. Ναι. Αν έχουμε στοιχεία αναντιωματική. Έχουν στοιχεία από πολύ μικρή ηλικία, αν ενδέχεται να μπορεί. Από τον υπηαγωγείο, μπορεί από το δημοτικό. Από 7 χρονών μπορεί να υπάρχουν. Από τη σχολική ηλικία. Ναι. Και έτσι, να πω κάτι εντελώς αφελώς και να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Αυτό που μας προβληματίζει και μας ανησυχεί είναι το παιδί να έχει εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά σε όλα τα πλαίσια. Να έχει και στο σχολείο, να έχει και στο σπίτι, να έχει και στην παρέα. Ενώ στην περίπτωση που έχει μόνο στο σπίτι μπορεί να υπάρχει κάποια χειριστικότητα που πάλι να χρειάζεται και διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση, αλλά να είναι τόσο ανησυχητικό όσο όταν το παιδί εμφανίζει σταθερώς αυτές τις συμπεριφορές σε όλα τα πλαίσια. Ακριβώς. Ίσως εκεί είναι το σημείο το εξαιρετικά ανησυχητικό. Κάποιοι λένε είναι το καλύτερο παιδί στο σχολείο και το χειρότερο στο σπίτι. Αυτό το παιδί που μπορεί στο σχολείο να συγκρατηθεί, μπορεί να αυτορυθμιστεί, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα με τη σχέση στο σπίτι που πρέπει να διορθωθεί. Αν όμως παντού δεν μπορεί να διαχειριστεί τις παρορμήσεις του, εκεί ίσως μιλάμε για σοβαρές ενδείξεις που αν δώσουμε προσοχή σε αυτές, να καταλήξουμε σε κάποια διάγνωση που να έχει σχέση με κάποια διαταραχή προσωπικότητας όπως τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, αυτό που λέμε από τη συστημική θεώρηση του προβλήματος είναι ότι όταν υπάρχει μια δυσκολία διαχείρισης περισσότερων από έναν πλαίσια, τότε μπορούμε να πάει το μυαλό μας ότι υπάρχει γενικότερη δυσκολία στο ίδιο το παιδί να διαχειριστεί και πάει το μυαλό μας ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια διαταραχή από πίσω. Όταν είναι σε έναν και μοναδικό πλαίσιο, τότε μπορεί να φταίει το πλαίσιο. Τώρα, αν από το ένα πλαίσιο, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να οριοθετήσει το παιδί, περνάει η συμπεριφορά και στο άλλο πλαίσιο, τότε ενδέχεται να περάσει λόγω του ότι το παιδί έμαθε να λειτουργεί με έναν τέτοιον τρόπο, οπότε και στο σχολείο ή και στις δραστηριότητες λειτουργεί με έναν τέτοιον τρόπο. Ωστόσο, εάν το σχολείο έρθει και βάλει κανόνες και όρια και το παιδί μπορέσει να ανταπεξέλθει, τότε το μυαλό μας πάει ότι μήπως το πρόβλημα είναι από το σπίτι, ακριβώς γιατί ανταποκρίνεται το παιδί στις απαιτήσεις. Όταν το εκπαιδευτικό σύστημα έρχεται και λέει «έτσι λειτουργεί το σχολείο, δεν μπορώ να σε δεχτώ με διαφορετικών τρόπων» και το παιδί ανταποκρίνεται. Άρα πάει το μυαλό μας ότι μάλλον κάτι πάει χει στο σπίτι. Ή αντιστρόφως, μπορεί το σπίτι να είναι okay και στο σχολείο να γίνει κάτι διαφορετικό ή σε μια δραστηριότητα να γίνει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Αλλά όμως όταν υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα πλαίσια, τότε το μυαλό μας πάει σε διαταραχή.
Και εκεί χρειάζεται η διεπιστημονική ομάδα, όπου ο κάθε ειδικός, ανάλογα με την ειδικότητα του, θα κάνει αξιολόγηση στο παιδί και θα δει τι πραγματικά υπάρχει. Θα κάνει ένα ψυχογράφημα του παιδιού, μια διάγνωση επί της ουσίας, και θα δώσει καθοδήγηση στο κάθε πλαίσιο ξεχωριστά για το τι πρέπει να κάνει για αυτόν το παιδί. Μάλιστα. Ριστονίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι πληροφορίες και χρήσιμες και καινούργιες. Ναι. Ναι, να πούμε πριν να κλείσουμε ότι προγραμματίζουμε από Σεπτέμβρη να κάνουμε ομάδες ψυχοεκπαίδευσης σε γονείς. Μαζί θα τις κάνουμε. Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης. Έχει αποφασίσει η Αριστονίκη, δεν μπορώ εγώ να πω. Έχει αποφασίσει δικτατορικά. Ενημέρωσε. Θα κάνουμε ομάδες για το Σεπτέμβρη. Απλά ενημερώνω. Δεν σε ρωτάω καν. Ενημερώνω για την, για να μην παρεξηγηθώ, για τη συμμετοχή σου, όχι για, για τις ομάδες. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την ανταπόκριση. Μας το έχουν ζητήσει. Μας το έχουν ζητήσει αυτό, Αριστονίκη. Μια φίλη είχε γράψει, έτσι το, να το, το έχω εδώ πέρα, για το αν μπορούν, ότι θα ήταν ένα σεμινάριο για διαπαιδαγώγηση γονέων ή μελλοντικό γονέο, λέει Just Food for Thought, και εμείς είπαμε αντί σεμιναρίου, το οποίο σεμινάριο εξαιρετικό είναι και θεωρητικό είναι και πρακτικό είναι, αλλά διαρκεί μόνο 4 ώρες, να ξεκινήσουμε ψυχοθεραπευτικές και ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις διαδικτυακές ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων, μπορείτε να πάρετε από το email της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου, aristonikit@yahoo.gr, θα το γράψω και στην περιγραφή του βίντεο, να σας δώσει πληροφορίες, θα μου δώσει και εμένα να με παρούσα. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες δοκιμές πέρσι, τρέξαμε 2 ψυχοθεραπευτικές ομάδες οι οποίες είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα και ήταν έτσι πολύ όμορφες, πολύ ωραίες. Τις είχαμε τρέξει σε ένα μικρότερο κύκλο, ενώ δεν είχαμε δημοσιοποιήσει την πρόθεσή μας για να ξεκινήσουμε αυτές τις ομάδες. Ήταν και λίγο πιλωτικά, θα έλεγα, για να δούμε πώς θα δουλέψει και το διαδικτυακό κομμάτι. Και έχοντας την πείρα μιας ολόκληρης σεζόν, μπαίνουμε δυναμικά αυτήν τη χρονιά. Είπες, Αριστονίκη, ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων, και είπες ότι θα κάνουμε και άλλη μια σειρά ομάδων. Θα κάνουμε και μια ομάδα που είναι γυναίκες που αγαπούν πολύ. Άνθρωποι που αγαπούν πολύ. Για να μην παρεξηγηθώ. Άνθρωποι που αγαπούν πολύ, ναι. Ναι. Περισσότερες πληροφορίες για τις ομάδες, πόσα άτομα, πόσα πρόσωπα θα περιέχει κάθε ομάδα, κάθε πόσο θα γίνονται συναντήσεις, ώρες, χρέωση κλπ. Από τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Bye.